Καλησπέρα σε όλους. Πάλι εδώ μαζί σας. Να κάνουμε πάλι συζήτηση για τα γνωστά θέματα. Κλασικά, 6 ώρα, αργήσαμε λιγάκι τώρα να το αρχίσουμε. Κυριάκος Μακριώτης, Λάζαρος Μελεντίτης δεξιά μου. Γεια σας, γεια σας. Ναι, να αρχίσουμε έτσι μιλώντας. Ας αρχίσουμε από το βασικό, από τη βασική είδηση. Ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπόμπι Τσάρλτον, έτσι. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλο ηλικία, αλλά ήταν και μια από τις μεγαλύτερες μορφές που έχουν περάσει ποτέ από την μπάλα γενικώς. Είχε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, ιστορικός παίκτης από τους πιο παλιούς που ζούσαν πλέον. Μεγάλη ιστορία από πίσω του. Ήταν και επιζών από το γνωστό δυστύχημα με το αεροπορικό της Manchester United, όπου είχαν πεθάνει και αρκετοί. Και είχε, πολλοί τον ξέρανε γι' αυτό, αλλά ήταν και φοβερός σαν παίκτης, έτσι. Πες και εσύ δύο λόγια, έτσι, άμα έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου. Ναι, εντάξει, ήταν ένας από τους βασικότερους ποδοσφαιριστές και τους πιο ιστορικούς θρύλους και της Εθνικής Αγγλίας και της Manchester United. Είχε μία ιστορία και σαν παίκτης και σαν άνθρωπος με το δυστύχημα αυτό που είχε γίνει, που ανέφερες και προηγουμένως. Ήταν συγκλονιστικό. Ναι. Και ειδικά όταν ένας ποδοσφαιριστής που μπορείς να επιζήσεις από ένα τέτοιο και μετά από αυτό να μπορέσεις να παίξεις και να είσαι και ένας από τους καλύτερους, όχι του κόσμου, της ιστορίας. Ναι, ισχύει. Αυτό σκέψω ότι κατάφερε να το ξεπεράσει, κατάφερε να συνεχίσει με όλα αυτά που είχε δει. Φαντάζομαι κιόλας θα χάσει και πολλούς φίλους του, ανθρώπους. Φίλους, συμπαίκτες. Ήταν μια τραγωδία που είχε γίνει και πολύ γνωστή. Βέβαια έχουν γίνει κάποια παρόμοια με αεροπορικά και ένα σχετικά πρόσφατα πριν κάποια χρόνια. Πού ήταν, στη Λατινική Αμερική ήταν. Στη Βραζιλία με την Τσαπεκοένσε την ομάδα. Που ήταν και αυτό τραγικό. Θυμάμαι είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Νομίζω αυτό είναι το πιο πρόσφατο αεροπορικό με ομάδα ποδοσφαιρική. Ναι, νομίζω έχω την εντύπωση ότι ήταν το 2017-2018 που είχε γίνει. Πρέπει να ήταν λίγο νωρίτερα. Νομίζω ένα τσακ νωρίτερα. Πρέπει να ήταν. 16-17. Νομίζω ναι, θα το τσεκάρουμε βέβαια και θα το πούμε και πιο μετά, άμα κάνουμε λάθος την ημερομηνία. Αλλά νομίζω κάπου εκεί, γύρω στο 16-17. Από 16 μέχρι 18 τέλος πάντων, σε αυτήν την τριετία. Το timeline. Ναι, όπως εντάξει, τώρα που πιάσαμε έτσι, αυτό το αρνητικό γεγονός, είχε γίνει το ίδιο και όχι με ομάδα, αλλά με παίκτη, τον Εμιλιάνο Σάλα, τον Αργεντίνο που είχε πάει από την Ναντ στην Cardiff City. Α, ναι. Την ομάδα και αγνοούταν για πολλές μέρες, είχε χαθεί το σήμα από το αεροπλάνο και τελικά είχε πέσει ένα ιδιωτικό αεροπλάνο που πήγε για να γίνει μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ τελικά. Ναι, έφυγε από τη ζωή. Αυτό πότε, αυτό είχε γίνει πριν πόσα χρόνια? Πριν να ήταν 19, να ήταν 20 ναι, εκεί γύρω. Ναι, βέβαια ήταν ένα παίκτη, δεν ήταν ολόκληρη η ομάδα. Ναι, δεν ήταν ολόκληρη η ομάδα. Το οποίο εντάξει, ήταν, παραμένει δυσάρεστο, έτσι δεν λέμε κάτι. Ναι, 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 ένα από τα. Και γενικά όχι μόνο για παίκτη, για τον οποιοδήποτε χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ναι, έπρεπε να αρχίσουμε λέγοντας αυτό το πράγμα για τον συγκεκριμένο παίκτη. Σημαντικό, δυσάρεστο. Άλλες φορές ξεκινάμε με σημαντικά ευχάριστα. Πέρσι είχαμε χάσει τον Πελέ. Το Πελέ. Τα Χριστούγεννα τα προηγούμενα που πριν πέρασαν. Πριν από κάποια χρόνια τον Μαραντόνα. 3 χρόνια πριν. Ακόμα πιο παλιά τον Κρόιφ. Ναι, γενικά όλοι αυτοί οι παίκτες που άφησαν ιστορία πολύ πιο παλιά, το ποδόσφαιρο ήταν διαφορετικό. Δυστυχώς λόγω ηλικίας, λόγω προβλημάτων, φεύγουν από τη ζωή. Αλλά ναι, νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Σημαντική είδηση, έπρεπε να αρχίσουμε με αυτό. Ωραία, τώρα να μιλήσουμε λίγο για Champions League. Έχουμε ζουμί εδώ πέρα να πούμε. Να αναφερθούμε αρχικά σε κάποιους αγώνες. Να αναφερθούμε τους. Έγιναν. Γιατί είχαμε αγωνιστική. Ναι. Μου είχε να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε γενικά λέγοντας κάποια αποτελέσματα, ρε παιδί μου, κάποια τα πιο βασικά, να πούμε.
Βέβαια, να πούμε ότι η Bayern Μονάχου μέσα στην Τουρκία κέρδισε την Galatasaray 1-3. Φοβερό αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα, σκορ. Πολύ καλή Bayern. Έχει δείξει φέτος, ενώ είχε χάσει, ενώ η Bayern ποτέ τα προηγούμενα χρόνια δεν έπαιζε την καλύτερη μπάλα, ενώ είχε κάποια σκάμπα ανεβάσματα, δηλαδή δεν ήταν αυτή που ήταν πιο παλιά. Πάντα κατάφερνε να πάει και μακριά στην Ευρώπη σχετικά, αλλά και στη Γερμανία εδώ και 11 χρόνια συνεχόμενα παίρνει τα πρωταθλήματα, έτσι. Καλά, πλέον έχει χτιστεί ως ομάδα εδώ και, ναι, χρόνια, έτσι. Και είχαμε αναφέρει και αυτό λίγο με την αλλαγή των προπονητών, τη συχνή την είχε επηρεάσει. Εντάξει, τώρα φαίνεται ότι έχει βρει τα πατήματά της, πάει και πολύ καλά στην Γερμανία και μέχρι στιγμής στο Champions League, κέρδισε και την United, κέρδισε και την Galatasaray, που είχε έχουμε... και στο πρωτάθλημα τώρα νίκη. Ναι, 1-3. Ναι, νομίζω 1-3 ήρθε. 1-3 και αυτό. Είχαμε επίσης αγώνα Ίντερ εναντίον της Salzburg που νίκησε 2-1. Εντάξει, ένα πιο ήπιο μάτς. Η Νάπολη εκτός έδρας πίσης νίκησε 0-1. Σεβίλη Άρσεναλ 1-2. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Και είναι οι δύο ομάδες. Νομίζω ότι από τους αγώνες της Δευτέρα, της Τρίτης, γιατί είναι Τρίτη-Τετάρτη τα παιχνίδια, νομίζω ότι ήταν για μένα, κατά τη γνώμη μου, ο πιο σημαντικός. Δηλαδή το πιο παιχνίδι με το περισσότερο ενδιαφέρον. Σαν αγώνας. Ναι, δηλαδή. Όχι, η Arsenal με την Σεβίλη. Εντάξει, κοίτα, η Arsenal γενικά δείχνει ότι έχει βρει κάποια πατήματα. Πάει καλά πλέον. Από εκεί που πριν 2-3 χρόνια γενικά ήταν, ναι, μια, ναι, μεσαία ομάδα της Αγγλίας. Αν και έχει ιστορία πίσω της. Ναι, ήταν η ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια, τώρα όταν λέμε προηγούμενα χρόνια εννοούμε 16-17 εκεί γύρω, είχε συνδεθεί με τον αριθμό 4. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, αν το λέγαμε μαζί. Είχε συνδεθεί με τον αριθμό 4, γιατί κάθε χρόνο έβγαινε τέταρτη. Κάθε χρόνο από τις περισσότερες ομάδες έτρωγε 4 γκολ. Γενικά, αρνητικά βέβαια, είχε συνδεθεί με τον αριθμό 4. Και έπεσε από το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν, έτσι. Ναι, και εντάξει, μια ομάδα ιστορική με ιστορικούς παίκτες. Τώρα φαίνεται να τα πηγαίνει καλά και με τον προπονητή, ο οποίος ήταν και παλιός παίκτης. Η Σεβίλη, η ομάδα του Europa League. Του Europa League, η οποία δεν τα πάει καλά. Είναι δηλαδή 13η, αν δεν κάνω λάθος, στην Ισπανία. Έπεσε, όπως λέγαμε, ότι και πέρσι είχε πέσει, αλλά ναι. Κατάφερε να πάρει το Europa League. Επίσης η Real Madrid νίκησε 1-2 την Braga στην Πορτογαλία. Εντάξει, νομίζω εύκολος αγώνας για αυτήν. Ναι, εντάξει, που βέβαια με ένα σκορ 1-2 δεν πάει να πει ότι. Κάτω τους βαθμούς ήθελε, έτσι. Ναι, πήρε το τρίπο. Εντάξει, προφανώς. Ναι. Απλά με ένα σκορ 1-2 δέχτηκε γκολ. Δηλαδή ήταν OK. Ενώ περίμενες ότι θα το πάει πιο καλά. Ναι. Είχαμε και κάποιους ακόμα έτσι, κάποια παιχνίδια που είχαν ενδιαφέρον. Φέγενορντ Λάτσιο 3-1. Ο αγώνας ο οποίος είχε πολύ ενδιαφέρον είναι αυτός της Manchester United με την Κοπενχάγη. Σου άρεσε. Γενικά σχετικά αδιάφορος στο παιχνίδι, απλά τι γίνεται. Και θεωρητικά θα τον έλεγες έναν εύκολο αγώνα για τη Manchester. Θεωρητικά εννοώ. Ναι, αλλά είναι η Manchester που το έχουμε πει πολλές φορές. τι γίνεται. Ένα πρώτο ημίχρονο ανύπαρκτο. Δηλαδή, απλά πήγαινε μπάλα πάνω κάτω. Αδιάφορο πλήρως. Ναι, πάρα πολύ, δηλαδή χωρίς τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η στιγμή πραγματικά των αδικημένων ποδοσφαιριστών της Manchester United. Γιατί βλέπουμε ότι η United κέρδισε 1-0 την Κοπενχάγη μέσα στο Old Trafford με γκολ πιανού. Του Maguire. Λοιπόν, ο μοναδικός παίκτης λοιπόν. Αυτός δεν θα το περιμέναμε ποτέ. Ναι, που συνήθως λειτουργεί αρνητικά για τη United, είναι αυτός που της έδωσε το τρίποντο. Και επίσης, όταν έρχεται και γίνεται πέναλτι στο 97, ο δεύτερος πιο αδικημένος παίκτης της United, ο τερματοφύλακας ο Νάνα, ο οποίος δέχεται γκολ από μακριά
Στο ντεμπούτο του είχε δεχτεί γκολ από το κέντρο. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ αρνητικός ποδοσφαιριστής. Αποκρούει πέναλτι. Στο 97 που είναι η πίεση πάρα πολύ ψηλά, το άγχος πολύ μεγάλο. Άρα ήταν ένα παιχνίδι, μια νύχτα που οι αδικημένοι παίκτες United είχαν την τύχη με το μέρος, να το πούμε έτσι. Και αυτό είναι σίγουρα καλό για τους οπαδούς και για τους ίδιους που αποκτούν ψυχολογία. Ναι, βέβαια, η United πρέπει να κάνει πολλά βήματα για να ορθοποδήσει, έτσι. Πρέπει να κάνει πολλά άλματα για να βάλει. Ναι, πρέπει. Αλλά εντάξει, είναι έτσι να το αναφέρουμε αυτό, δηλαδή ότι πήρε και ένα τρίποντο, εντάξει. Βέβαια, τώρα να νικήσει ένα 0-0 την Κοπενχάγη, δεν λέω ότι είναι κακό, γιατί όπως είπα και πριν για τη Real πήρε τους βαθμούς, αλλά δεν δείχνει καλά σημάδια γενικώς. Ναι. Και η Μπαρσελόνα, ας πούμε, νίξε τη Σακτάρ μόνο 2-1. 2-1. Χθες. Ναι, χθες παίζανε. Ναι. 2-1. Με ένα πολύ ωραίο γκολ, θα πω εγώ, τη Σαχτάρ. Πολύ ωραία συνεργασία. Πραγματικά έβγαλε την άμυνα της Μπαρτσελόνα μπροστά, την έσπασε σε δύο κομμάτια και με δύο πάσες βρέθηκε τέτα τέτ και έβαλε γκολ και άφησε άγαλμα τον Ter Stegen. Η οποία Σακτάρ κιόλας, όχι Σακτάρ, η Μπαρσελόνα φέτος έχει μια καλή ομάδα γενικά. Ναι, τα πάει καλά. Τα πάει καλά και στην Ισπανία, τα πάει καλά. Αυτή μου δεν τη φοβάμαι τόσο. Πιστεύω ότι δεν είναι. Εγώ υποστηρίζω την Μπαρσελόνα. Πιστεύω ότι δεν είναι σε σημείο για να διεκδικήσει. Να μπορέσει να κερδίσει το Champions League. Ναι. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, κερδίζει τη Σακτάρ 2-1, κερδίζει την Άντβερπ 5-0. Αν αύριο μεθαύριο σου έρθει. Δεν θα πω η Ρεάλ. Γιατί τη Ρεάλ έχει ένα καλό, μια καλή ιστορία και στην Ισπανία. Άμα σου έρθει μια Bayern, δύσκολο. Μετά είχαμε και κάποιους αγώνες Young Boys με Manchester City. 1-3 εύκολα η Manchester City. Είχαμε τον αγώνα της Adverb με την Porto. 1-4 επίσης εύκολα η Porto. Και ένας αγώνας στον οποίο θα σταθούμε έτσι λιγάκι. Είναι η Paris Saint-Germain με τη Milan, 3-0. Που εντάξει, περιμέναμε νομίζω όλοι θα νικήσει η Paris. Όχι ότι έχει καμιά υπερομάδα, αλλά εντάξει, το περιμέναμε. Νομίζω ότι εντάξει, ήταν ένας αγώνας που έκλεινε λίγο προς την Paris. Απλά δεν ήταν και σίγουρο για το ποιος θα κερδίσει. Κάτσε. Από την αρχή η Παρή είχε δείξει ότι έπαιζε καλύτερα. Η Μίλαν όμως έχει δείξει άλλα σημάδια. Μ' άρεσε γενικά πάρα πολύ τον γκολ του Εμπαπέ. Πολύ ωραίο γκολ. Και τα άλλα πρέπει να ήταν. Ναι. Ήτανε ωραία. Ναι. Γενικά η Μίλαν, πώς το πω, απειλούσε πολύ. Ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο σφυροκοπούσε την τέλεια της Παρή, την άμυνα της Παρή και τον Ντοναρούμα, τον τερματοφύλακα, ο οποίος Ντοναρούμα πάρα πολύ καλός, τα έπιαν όλα. Πολύ καλές ενέργειες του Λεάο, του Πορτογάλου. Εντάξει, αυτός είναι από τους λίγους νομίζω που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεχωρίζει, ναι, εκεί που παίζει. Απειλητικός και ο Ζηρού, ο οποίος και αυτός, ενώ είναι μεγάλος και ενώ έχει χρόνια στην πλάτη, εντάξει, του, έχει δείξει ότι τελευταία το έχει βρει λίγο. Και πολύ όμορφο το γκολ που ήρθε στο 90 του Κορεάτη. Της Παρή. Δεν ξέρω να προφέρω το όνομα. Λί, Χάγκ, κάπως έτσι. Αυτός ο Κορεάτης της Παρή. Ναι, να το πούμε απλά. Ναι, είναι ο Σον στην Τότεναμ και αυτός στην... Πάντως... Παρή. Πολύ ωραία συνεργασία και... Με μία πάσα από ποιον, από τον... δεν θυμάμαι ποιος έβγαλε την πάσα, αλλά ήταν πολύ ωραία πάσα. Δεν στόκευε τον Κορεάτη. Απλά έχασε την μπάλα ο ποδοσφαιριστής που ήθελε να κάνει την... πάσα και έρχεται από πίσω ο Κορεάτης με φόρα, πολύ δυνατό σουτ και αφήνει άγαλμα τον Μενιάν της Μίλαν. Δεν μπορούσα να σε βοηθήσω σε αυτό το τελευταίο που έψαχνες, γιατί εγώ το έχασα το τελευταίο.
Ναι. Το γκολ. Ωραίο, ωραίο και εντάξει και οι δύο ομάδες πήραν. Δηλαδή έφευγε η μπάλα από τη μία άμυνα, πήγαινε στην άλλη. Έφευγε από την μία. Πάντω πήγαινε... απογοητευτικό για τη Μίλαν. Εγώ κιόλα την προτιμούσα από την Παρή, να είμαι ειλικρινής, αλλά. Εντάξει, φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Και ο Εμπαπέ, πολύ, αν και τον κράζω γενικά και δεν μου αρέσει σαν παίκτη, φοβερό τον γκολ που έβαλε. Ενώ να πούμε ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο και ο Εμπαπέ έχασε τετατέτ, έτσι. Τετατέτ που βρήκε λίγο στα δάχτυλα του Μενιάν και πήγε δοκάρι. Εν τω μεταξύ, το πιο ωραίο μάτς παίζει να ήταν το Celtic Atletico Madrid 2-2 με κόκκινη. Ναι, κόκκινη του De Paul του Αργεντίνου που είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες εμένα. Μέσος, ο οποίος πιστεύω ότι η κόκκινη του ήταν δηλαδή. Την άξιζε η τσιμπημένη. Νομίζω ότι ήταν καθοριστική γιατί από εκεί και μετά η Ατλέτικο δεν μπόρεσε να βρει τα πατήματά της κάπως έτσι. Με μείον έναν παίκτη και δεν ξέρω. Γενικά την πίεζε πάρα πολύ η Celtic. Προηγήθηκε στο σκορ, έχασε πέναλτι ο Γκρισμάν μετά. Περίεργη νύχτα για την Ατλέτικο. Και για αυτήν λίγο απογοητευτική εικόνα γιατί γενικά φέτος ακούγεται πολύ το όνομά της. Ναι. Έτσι έχει ανέβει. Όπως να τώρα αναφέρεις ισοπαλία με τη Celtic μέσα στο ναι. γήπεδό της. Βέβαια, στο γήπεδο της Celtic. Βέβαια, πάντα ήταν πίσω στο σκορ η Ατλέτικο. Δεν βρέθηκε να κερδίζει. Δηλαδή, είχαν 1-0, το έκανε 1-1, μετά ξανά 2-1 με τον Πάλμα, τον παλιό του Άρη. Τον Λουίς Πάλμα. Και μετά το έκανε ξανά 2-2. Ωραίο παιχνίδι. Ιστορικό παιχνίδι. Γιατί γιόταζε και μία επέτειο ξανά οι δύο ομάδες, η Celtic με την Ατλέτικο, πριν κάποια χρόνια που είχαν ξαναβρεθεί. Okay, αυτό. Ένα σχετικά νομίζω... ισορροπημένο παιχνίδι, 2-2. Έκπληξη η Celtic βασικά. Έκπληξη η Celtic. Άλλη, νομίζω αυτές ήταν, αυτά είναι τα μάτς τα οποία αξίζει να αναφέρουμε. Και έχουμε και φυσικά την Newcastle με την Dortmund. Α, ναι. Πολύ σωστό. 0-1. Δεν το αναφέραμε. Ναι. Το αναφέραμε. Και η Λειψία ανήκησε 3-1. Ναι. Να σταθούμε λίγο στη Newcastle. Ναι. Ωραίο παιχνίδι. Εκτός έδρας νίκη της Dortmund, όπου νομίζω ότι αυτός ο όμιλος είναι φοβερός, γιατί είναι όμιλος Παρί Μίλαν. Newcastle Dortmund, δηλαδή είναι όλες δυνατές. Ναι, πάρα πολύ, δηλαδή εντάξει. Και αυτό ισορροπημένο σχετικά παιχνίδι που έγινε λίγο προς την Dortmund, την νικήτρια δηλαδή, άρα είναι ένα παιχνίδι όπως έπρεπε να είναι. Το οποίο έγινε... Δύο ομάδες οι οποίες είχαν μια, εντάξει όχι πάρω μια δυναμική, νομίζω ότι Dortmund είναι ένα τσάκ παραπάνω, αλλά ήταν ντέρμπι ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι ότι νίκησε η Dortmund εύκολα 0-3, όπως έγινε, ας πούμε, η Πάρη νίκησε 3-0 τη Μίλαν. Ναι, ενώ να πούμε ότι και η Newcastle δεν είχε τον Άλλη, έτσι. Ο οποίος τον Άλλη είναι ο Ιταλός, πολύ καλός, νεαρός, ο οποίος μαζί με τον Ζανιόλο είχε γίνει κάτι, είχαν πάει στα δικαστήρια για κάτι στοιχήματα, για κάτι τζόγο, οπότε... Είχαν και αυτά τα θέματα τους. Ναι. Πάντως, ναι, η επόμενη αγωνιστική Champions League θα είναι οι ίδιες ομάδες, απλά αντίστροφα, θα παίζουν στις έδρες. Τέλος πάντων των ομάδων που παίξανε τώρα εκτός. Θέλω να μου πεις πρόβλεψη για Μίλαν Παρί Σεν Ζερμέν. Μιας και σταθήκαμε σε αυτό λίγο παραπάνω, γιατί τώρα παίζουν Ιταλία. Μίλαν Παρί Σεν Ζερμέν. Εγώ είχα πει ότι δεν είναι ένα παιχνίδι που για μένα δεν μπορείς να κρίνεις τον νικητή. Γιατί ενώ η Παρί μπορεί να κερδίσει τώρα, μπορεί να κέρδιζε χθες 3-0 την Μίλαν, μπορεί να πάει Ιταλία και να χάσει 4-0. Είναι από αυτές τις ομάδες, πιστεύω. Όπως πιστεύω ότι. Θα έκανα ισόπαλο ίσως να έρθει. Μπορεί. Όπως πιστεύω επίσης ότι και η Μίλαν είναι από τις ομάδες που μπορεί στη Γαλλία να χάσαν 3-0, άρα να πάνε να κερδίσουν 4-0 μέσα στην Ιταλία. Δηλαδή είναι λίγο περίεργη. Είναι περίεργες και οι δύο ομάδες. Η Παρί έχει το όνομα, έχει τους παίκτες, έχει. Έτσι λίγο την ψυχολογία πιο πολύ. Έτσι, λίγο το... Νομίζω κιόλας έχει το πλεονέκτημα ότι στη Γαλλία. Εντάξει, κακά τα ψέματα είναι μονοπόλιο. Δηλαδή είναι πιο δυνατή με διαφορά. Ναι. Η Μίλαν έχει έναν ανταγωνισμό, παλεύει και το πρωτάθλημα. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός τέλος πάντων εκεί πέρα. Άρα έχει ίσως και αυτό το πλεονέκτημα η Παρί. Μπορεί να πάει λίγο πιο ξεκούραστα, ίσως.
Ναι, συνήθως μια ομάδα, εκτός από εξαιρέσεις, έτσι, δηλαδή μην πούμε τώρα τη City, εντάξει, πέρσι, okay. τη United, το 8, την Barcelona και αυτά που το έχουν καταφέρει, συνήθως οι ομάδες ή θα πάνε πολύ καλά στο πρωτάθλημα και μέτρια στην Ευρώπη, ή θα πάνε πολύ καλά στην Ευρώπη και μέτρια στο πρωτάθλημα. Άρα κανόνας. Είναι ανάλογα με το ποιο θα προτιμήσει κάθε ομάδα και κάθε προπονητής. Φυσικά για τους οπαδούς και τους παίκτες και όλη την ομάδα είναι ιδανικά να τα πας καλά και για στα δύο. Απλά συνήθως γίνεται ένα από τα δύο. Πάντως πώς το λένε, ναι, για το Champions League αυτά τα σχόλια έχουμε να πούμε, έχεις κάτι άλλο? Όχι, απλά που στο παιχνίδι που δεν σταθήκαμε στην Άντβερ με την, με την Πόρτο. Κοίτα, δεν στάθηκα τόσο γιατί ήταν πανεύκολη νίκη για την Πόρτο, έτσι. Ναι, εντάξει. Okay, η Άντβερ, όπως έχουμε ξαναπεί, μια ομάδα η οποία δεν έχει πολύ, δεν έχει εμπειρία. Δεν έχει καμία εμπειρία. Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν είχες κάτι. Είναι νομίζω εμφανές. Για ποιο λόγο και. Απλά είναι μια ομάδα που πέρσι είχε φοβερή άμυνα και τέρμα και. Μα γι' αυτό το λόγο πήρε και στο πρωτάθλημά της το. Ναι, δηλαδή είχαν περάσει πάρα πολλά παιχνίδια χωρίς να δεχτεί κανένα γκολ. Ίσως να δεχτεί ένα γκολ. Και στους αγώνες με την ΑΕΚ φάνηκε αυτό. Ναι. Δηλαδή μπορεί να βάζανε ένα γκολ και μετά μπορεί να στεκόντουσαν όλοι πίσω. Δηλαδή παίζανε και καλά άμυνα. Και τώρα βλέπουμε να έχει φάει 5 από την Μπαρσελόνα. Να έχει φάει 4 από την Πόρτο. Και η Σαχτάρ, αν δεν κάνω λάθος, το γύρισε. Δεν μου κάνει εντύπωση πάντως, έτσι. Ναι. Άρα είναι μια ομάδα, οκ. Okay. Άρα ναι, στο Champions League νομίζω αυτά έχουμε να πούμε, λίγο πολύ. Mm-hmm. Όπως είπαμε, θα έχουμε τους άλλους αγώνες σε περίπου 2 εβδομάδες, που θα είναι αντίστροφα στις έδρες. Ενώ να πούμε, συγγνώμη, για το Champions League την Τρίτη που είχε γίνει, που δεν το αναφέραμε. Για ποιο μάτς? Μπενφίκα Ρεάλ Σοσιεδάδ. Έχασε η Μπενφίκα μέσα στην Πορτογαλία 0-1 από την Ρεάλ Σοσιεδάδ, όπου η Ρεάλ Σοσιεδάδ αυτή τη στιγμή βρίσκεται πρώτη στον όμιλο, στον όμιλο. Και δεύτερη Ίντερ. Και αυτό μια έκπληξη. Είναι και αυτό έτσι καλό, που θυμόμαστε ότι η Σοσιεδάδ είχε φέρει και 1-1 με την Ίντερ, που ήταν η περσινή φιναλίστ. Ευχάριστη έκπληξη θα έλεγα εγώ. Ναι, γιατί είχε πολλά χρόνια να πάει η Ευρώπη σε ανώτατο επίπεδο η Sociedad. Οπότε είναι κάτι καλό. Εντάξει, okay, δεν είναι κάτι που δεν το βλέπουμε. Είναι, ας πούμε, γενικά μια μέτρια προσχαλή της Ισπανίας η Real Sociedad. Πλέον. Ναι, εντάξει. Κοίτα, βασικά και πριν λιγάκι προς το μέτριο, τώρα ανέβηκε λίγο level, ας πούμε. Ναι, όπως να πούμε ότι καλά θα έχει πάει και η Lens. Μέχρι πέρσι δεν την ήξερε κανένα σχεδόν, έτσι. Καλό είναι γενικά να βλέπεις πάντως νέες ομάδες να έρχονται για να κάνουν ένα όνομα. Ναι. Άρα ναι, αυτά για το Champions League, και έχουμε τώρα να πούμε πράγματα για Europa League, για ελληνικές ομάδες κυρίως που έχουμε αγώνες. Έχουμε σήμερα. Ναι, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και ερχόμαστε πάλι δυναμικά.
είχαμε. Γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Να μιλήσουμε λίγο για τα ευρωπαϊκά των εθνικών ομάδων που έχουμε σήμερα. Αρχικά να μιλήσουμε για αυτά που είναι πιο νωρίς την ώρα. Έχουμε την ΑΕΚ να παίζει με τη Μαρσέγη στη Γαλλία, εκτός. Όπου και εκεί θα δούμε ανάλογα με το αποτέλεσμα αν θα αλλάξει η θέση της ΑΕΚ στο ταμπλό εκεί του ομίλου της. Έχουμε τον Ολυμπιακό με τη West Ham εδώ στο Καραϊσκάκης. Επίσης αγώνας που θα έχει ενδιαφέρον και είναι και δυνατός αγώνας, δύσκολος. Έχουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει εκτός 10 η ώρα στη Σκωτία. Και το conference είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι το conference, σωστά. Και να αναφέρουμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει 10 η ώρα εδώ με την γαλλική την ομάδα Ρενέ, δεν λέγεται. Ρενέ. Τέλος πάντων, τι λέω όπως είναι, τέλος πάντων. Ναι. Να ξεκινήσουμε να μεταναλύουμε. Δύσκολοι αγώνες. Εκτός, εντάξει, ο ΠΑΟΚ νομίζω είναι λίγο πιο βατός, ας πούμε. Ναι, και θα έλεγα και ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Δεν ξέρω. Είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, είναι και αμεληταία ομάδα. Εντάξει, δηλαδή από τον Παναθηναϊκό, από την άποψη ότι έχει, βέβαια έχει κερδίσει την Villarreal. Ναι, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Μέσα στο ΟΑΚΑ. Βέβαια στο ΟΑΚΑ μέσα ήταν. Εντάξει, τώρα, το ίδιο είναι. Εκτός έδρας και σήμερα παίζει πάλι με τη Ρεν. Εντός έδρας νομίζω ότι η Ρεν είναι χειρότερη από τη Villarreal. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, απλά είναι και αυτός ένας δύσκολος αγώνας. Η West Ham σίγουρα είναι πιο δύσκολη για τον Ολυμπιακό και η Μαρσέγια για την ΑΕΚ, έτσι. Ναι, νομίζω βέβαια ότι την πιο δύσκολη τέτοια την έχει ο Ολυμπιακός. Νομίζω. Με τη West Ham, ναι. Και εγώ πιστεύω γιατί. Βέβαια. Θα παίξουν δυνατά οι Άγγλοι. Θα παίξουν δυνατά οι Άγγλοι και πάντα όταν έχεις μια αγγλική ομάδα μπροστά σου δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Απλά τι γίνεται. Νομίζω ότι η West Ham είναι λίγο καλύτερη ομάδα από τη Μαρσέη. Απλά ποιο είναι το μειονέκτημα και το πλεονέκτημα. Οι έδρες. Δηλαδή, ναι μεν, η West Ham είναι πιο καλή ομάδα από τη Μαρσέη, αλλά ο Ολυμπιακός είναι μέσα στο γήπεδό του σήμερα. Ναι, η ΑΕΚ παίζει εκτός. Ενώ με την ΑΕΚ γίνεται το αντίθετο. Ίσως να είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Δηλαδή, δεν θα πω ότι έχουν καμία τεράστια διαφορά. Απλά είναι πιο δύσκολο. Απλά η Μαρσέη έχει. Ναι, που βέβαια, να πούμε λίγο για το Μαρσέι ΓΑΕΚ. Θα σε διακόψω ένα λεπτό να πω, επειδή το βλέπω τώρα. Πάλι λίγο κολλάμε. Όποιος μπαίνει τώρα ή να το ξέρει ότι είναι λίγο προβλήματος σύνδεσης, κάτι τέτοιο. Αυτό, να κλείνω παρένθεση. Ναι, σας. Νομίζω ότι ακουγόμαστε πάντως. Ναι, ακουγόμαστε, απλά αυτό επειδή βλέπω ότι κολλάμε λίγο. Ναι. Για πες. Νομίζω ότι είπαμε αυτό βέβαια με, την, με τις έδρες. Είναι νομίζω λίγο ιδιαίτερη η περίπτωση της ΑΕΚ. Λόγω αδελφοποίησης με το σύλλογο. Λόγω του ότι γενικά έχει χαρακτηριστεί ο αγώνας υψηλής επικινδυνότητας και ανακοίνωσε και η ΑΕΚ ότι προσοχή, μην κυκλοφορείτε με αυτά που είχε ανεβάσει και η UEFA πριν, που είχε ανεβάσει η UEFA για το ΑΕΚ Άγιαξ. Το ίδιο ότι μην κυκλοφορείτε με εμβλήματα της ΑΕΚ στη Γαλλία και τέτοια, που βέβαια από τα βίντεο και όλα αυτά που έχουν βγει δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε να υπάρχει ένα καλό κλίμα. Ναι, δεν βλέπουμε επικινδυνότητα ή επεισόδια ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπάρχει. Ναι, βλέπουμε δηλαδή και οπαδούς μεταξύ τους. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτό είναι το ωραίο να βλέπουμε. Προφανώς. Γιατί ωραίο. Την προηγούμενη να φορά. Να βλέπεις και όλες να γίνονται αγώνες να έχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Παντού, όπου και να είναι, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, μεν η ΑΕΚ έχει το μειονέκτημα της έδρας, αλλά θα ήθελα να δω πώς θα είναι σήμερα λόγω των παρευρισκόμενων, ας πούμε, στις κερκίδες. Πώς θα είναι η κερκίδα. Πάντως. Γιατί και οι οπαδοί ουσιαστικά μέσα σε πάρα πολλές αγωγικά υποστηρίζουν, ίσως να είναι λάθος και η λέξη, και τις δύο ομάδες. Εντάξει, το λέω ότι απλά υπάρχει μια συμπάθεια. Οι Έλληνες θέλουν να κερδίσει η ΑΕΚ και οι Γάλλοι θέλουν να κερδίσει η Μαρσέη. Απλά δηλαδή δεν είναι όπως ένας άλλος αγώνας. Σίγουρα ο κάθε οπαδός υποστηρίζει την ομάδα του, απλά να υπάρχει μια μικρή συμπάθεια και καλά προς τον άλλο σύλλογο. Ναι. Αυτό. Όπως να πούμε ότι δεν είναι και τέτοιο μόνο των οπαδών. Δηλαδή βλέπουμε και οι επίσημες σελίδες
των ομάδων να ανεβάζουν. Για τους άλλους. Ναι, ότι αδέλφια και τέτοια. Δηλαδή πάντως, σε επίσημο επίπεδο. Πάντως, τώρα νομίζω λίγο άτομο να χαρακτηριστεί ο συγκεκριμένος αγώνας επικίνδυνος στη Γαλλία. Με την ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι μια γαλλική ομάδα έχει κάποια κόντρα ή κάποια έχθρα με μια ελληνική για να γίνουν κάτι, για να γίνουν επεισόδια. Όχι, απλά πιστεύω. Ενδεχομένως ότι και οι δύο ομάδες έχουν μια πάρα πολύ καυτή έδρα και φανατικούς οπαδούς και από αυτήν την άποψη. Ναι, ή ενδεχομένως ότι δεν είναι όλοι φίλοι. Δηλαδή μπορεί ένας Γάλλος να θεωρήσει ότι ίσως να αναφέρεται για εκείνους. Απλά άμα ήταν κάποιος αγώνας που ξέρεις π.χ. να παίζει που λέει ο λόγος η ΑΕΚ εντός με την γαλλική ομάδα τη Μαρσέη και να παίζει και ο Παναθηναϊκός εντός και να υπάρχει αυτό το πράγμα, εκεί ίσως να ήταν επικινδυνότητας. Αλλά anyway, γι' αυτό έχουν γίνει να παίζει μία εκτός και η άλλη εντός. Ναι, ενώ έχει κάποιες, να πούμε, να το αναφέρουμε ότι ο Αραούχο δεν θα μπορέσει να παίξει γιατί η ΑΕΚ έχει αυτήν την απώλεια. Πάμε στο Ολυμπιακό. Ναι, πάντως μια γενική εικόνα που έχω εγώ για τους συγκεκριμένους αγώνες είναι ότι θεωρώ πως μέχρι στιγμής στο Europa League, αν διαμφισβήτητα, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν πάει καλύτερα. Ο Ολυμπιακός, αν και είχε τις προσδοκίες και νομίζω όλοι περιμένουν ότι θα πάει πιο καλά από ό,τι έχει, από αυτά που έχει ήδη κάνει, έχει κάποια στραβοπατήματα. Νομίζω δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό του στην Ευρωπαϊκή, στο Europa League. Ναι, είναι τρίτος. Ναι, δηλαδή τώρα στη Σερβία. Σερβία δεν έπαιξε με την άλλη ομάδα. Ναι. Με την Μπότσα. Ναι, δεν κατάφερε να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα που πιστεύω τώρα θα μπορούσε μια. Η δυναμική των ομάδων είχε τεράστια διαφορά. Ναι, και ήταν και όπως λέγαμε πριν, είχαμε αναφέρει την Άντβερ που δεν τα πάει καλά λόγω. Λόγω που είναι το ντεμπούτο της, ας πούμε, στην Ευρώπη. Το ίδιο είναι και με την. Σέρβικη ομάδα την Τόπολα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει εμπειρία στην Ευρώπη αντικειμενικά. Ακριβώς. Δηλαδή όλοι οι οπαδοί του πιστεύω θα θεωρούσαν ότι ήταν ένα, εντάξει, σίγουρο ένα εύκολο διπλό, ας πούμε. Ναι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ήρθε η ισοπαλία. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Νομίζω ότι εντάξει, West Ham, West Ham λυγίζει λίγο προς τη West Ham γιατί είναι η West Ham, είναι η νικήτρια του περσινού Conference League. Να το δούμε όμως. Εντάξει, εδώ ότι είναι ανάλογα με το με τι ψυχολογία θα έχουν οι παίκτες και των δύο ομάδων, πώς θα είναι τα πράγματα στις κερκίδες, πώς θα είναι. Γενικά, να δούμε, να τσεκάρουμε. Ναι, η West Ham έχει και τον Πακετά, τον Μέσο, πολύ καλός. Έχει καλούς. Έχει τον Κούντους, τον Ινκς στην επίθεση. Για παράδειγμα, σε αυτό που λέγεις και πιο πριν, να βλέπεις και μόνος σου, ας πούμε, ότι η West Ham είναι λίγο στα πάνω της γενικά. Ενώ ναι, η Marseille είναι στα κάτω της. Δηλαδή είναι λίγο περίπλοκο σε ναι, σχήμα να το δεις. Είναι και ο Emerson που είναι πολύ καλός ο Ιταλός και για τέρμα έχει τον Αρεολά. Δηλαδή είναι ομάδα με βάθος στο ρόστερ της. Δεν είναι. Φυσικά έχει και το Μαυροπάνο, έτσι. Τον Έλληνα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πώς θα πάει. Νομίζω ότι εντάξει, θέλοντας να είμαστε αντικειμενικοί, πιστεύουμε ότι λυγίζει λίγο παραπάνω προς την West Ham, που βέβαια ελπίζουμε να πάει το τρίποντο Ολυμπιακός, έτσι. Ναι, γενικά πάντως παρατηρώ ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν κάνει κάποια βήματα, έχουν αναβαθμιστεί λίγο στο πώς αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι. Ναι. Από τον τρόπο που παίζουν και πώς συμπεριφέρονται. Τρεις στις τέσσερις ομάδες βρίσκονται στην κορυφή των ομίλων. Ναι, αυτό είναι πολύ θετικό. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ερχόταν μια ισοπαλία με ένα 0-0 ή 1-1 είχε, νομίζω 0-0, την προηγούμενη αγωνιστική. Να δούμε. Πάντως ο ΠΑΟΚ, αν και δεν τα πάει άσχημα μέχρι στιγμής, θέλει πολύ αυτή τη στιγμή να πάρει το διπλό εκτός. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω έτσι θα περάσει και όλα στην επόμενη φάση από τώρα. Ήδη θα έχει πάει καλά. Ναι, θα είναι σημαντικό. Εγώ θα ήθελα να δούμε και τις τρεις ελληνικές ομάδες σήμερα, γιατί... Βασικά όλες τους, έτσι. Αυτό που όλοι αντικειμενικά, τώρα να είμαστε αντικειμενικοί.
όλοι οι Έλληνες, είτε υποστηρίζουν αυτές τις ομάδες είτε όχι, λένε τώρα πολύ καλό για να είναι αληθινό. Δηλαδή, αντικειμενικά όλες οι ομάδες παίζουν με, οι ελληνικές παίζουν με ευρωπαϊκές αντιπάλους πάρα πολύ δυνατές. Μαρσέι, Άγιαξ, Μπράιτον, Ρεν, Βιγιαρεάλ, Ουεστ Χαμ, Άιντραχτ, πολύ καλές ομάδες και έχουν φέρει σε δύο αγωνιστικές φοβερά αποτελέσματα. Και έχουν δείξει μια καλή εικόνα, έτσι. Ναι, και λέω τώρα να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Δηλαδή, μακάρι να κάνουμε το 3 στα 3. Δεν το σουζεύουμε, να ελπίσουμε. Δεν το λέω, να δούμε πόσο θα πάει. Ναι, εντάξει, οκ, αλλά θεωρώ ότι με λίγη συγκέντρωση γίνεται. Και μετά να δούμε κιόλας αν περάσουν, που ελπίζουμε να περάσουν, τι κινήσεις μεταγραφικές θα γίνουν, γιατί θα πρέπει κάπως να, γιατί θα πρέπει κάπως να μπορέσουν να βγάλουν και το πρωτάθλημα και το κύπελο και το ευρωπαϊκό. Και αυτό, και έτσι. Βέβαια να δούμε και τι κινήσεις θα γίνουν και από τις άλλες ομάδες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι άλλες ομάδες, όπως έχουμε πει, ας πούμε, είναι ομάδες που παίρνουν ονόματα. Δηλαδή, Μαρσέι, Ομπαμεγιάνγκ, Κορέα, π.χ. Για αυτές συγκεκριμένα λες. Τις αντίπαλες των ελληνικών. Ξέρετε, αυτό δεν μας νοιάζει προς το παρόν, γιατί μετά θα τις έχουν περάσει, θα έχουν προσπεράσει αυτό το επίπεδο. Ναι. Η West Ham, ας πούμε, ανέφερα προηγούμενα στα ονόματα. Brighton, Ansu Fati. Η Villarreal έχει πάρα πολλούς καλούς, τον Παρέχο. Δηλαδή έχει ονόματα. Άρα να δούμε τι τον Ιανουάριο θα γίνει. Γενικά, εγώ θεωρώ το εξής, το οποίο νομίζω θα συμφωνήσεις. Και θα συμφωνήσει και όποιος το ακούει, πιστεύω. Άμα δεις στην Ευρώπη, Europa, Champions League, εντάξει, το Conference είναι μια νέα διοργάνωση, μην τα λέμε και τα ξαναλέμε. Γενικά έχει πέσει λίγο το επίπεδο, ας πούμε, με την έννοια ότι δεν παίζουν οι ομάδες όπως παίζαν παλιά. Δεν έχεις μεγαθύρια να λέω ότι πω αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να έχουμε ελπίδα για να νικήσουμε εδώ ή ότι θα φάμε 6 γκολ που λέει ο λόγος. Ναι. Αν μια ελληνική ομάδα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα τουλάχιστον θελήσει και πει ότι ξέρεις τι, μπορούμε π.χ. να φτάσουμε μακριά, να χτίσουμε μια ομάδα έτσι γερή, να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και του χρόνου. Να. Μπορούν αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι ευκαιρία. Ναι, τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά και αυτό θέλουμε. Είναι ευκαιρία να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο και να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Και να πούμε και ότι ήδη που λένε ότι κάθε χρόνο να πάρει πόντους η Ελλάδα και να πάρει πόντους η Ελλάδα, που είναι σημαντικό, νομίζω ότι ήδη έχει πάρει αρκετούς. Ναι, άρα, από ό,τι πιστεύω θα πάρουμε κι άλλους. Ναι, άρα ήδη βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο και έχουμε άλλα πόσα. Να μετρήσουμε και το σημερινό το παιχνίδι. Έχουμε άλλα, αν μετρήσουμε και το σημερινό, ότι έχει παιχτεί, έχουμε άλλα 3 παιχνίδια. Εννοείς αγωνιστικές. Οι ελληνικές ομάδες, η κάθε μία ελληνική ομάδα έχει άλλα 3 παιχνίδια στον όμιλο. Αν δεν μετρήσουμε, έχουν άλλα 4 παιχνίδια. Άρα έχουν περιθώριο να πάρουν και άλλους πόντους. Ναι, και αν περάσουν στην επόμενη φάση, ακόμα παραπάνω. Και θα βάλουν και πάρα πολλά χρήματα στα ταμεία τους όλες οι ομάδες, αν περάσουν. Και με τις νίκες και με τις οπαλίες. Θα αξιοποιήσουν, έτσι, γι' αυτό λέμε για τις μεταγραφές. Ναι. Ναι, αυτά νομίζω για τις ελληνικές ομάδες. Αναμένουμε όλοι να δούμε τι θα κάνουν σήμερα. Ναι, ενώ να πούμε ότι ο Άρης Λεμεσού της Κύπρου παίζει με τη Real Betis σήμερα. Δύσκολος αγώνας. Ναι, για τον Άρη, που βέβαια είναι αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είχε κερδίσει την Rangers. Να το δούμε και αυτό. Ανεβασμένος. Πολύ καλός, βέβαια. Ενώ τώρα που πούμε Real Betis, να πούμε ότι ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος έκλεισε στη Real Betis. Μάλλον για τον Ιανουάριο. Βέβαια έχει μεγαλώσει αρκετά. Εγώ θεώρησα ότι θα κλείσει την καριέρα του πλέον εδώ. Ναι, εντάξει. Απλά να το πούμε, επειδή αναφέρει το όνομα της ομάδας, να πούμε ότι έχει ένα Έλληνα θα παίξει εκεί. Να πούμε κιόλας ότι έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται μεγάλο ντέρμπι Ισπανία. Έτσι. Ναι, τώρα έχουμε φύγει από την Ευρώπη. Ναι, έχουμε πάει στα πρωταθλήματα. Για Europa νομίζω τώρα δεν έχουμε κάτι να αναφέρουμε. Έχουμε εντάξει διάφορους αγώνες. Ναι, απλά για τις ελληνικές ομάδες που αυτό είναι που μας ενδιαφέρει τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είπαμε αυτά τα οποία είχαμε να πούμε. Την άλλη εβδομάδα θα μπορούσαμε να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Γιατί εντάξει, το κιόλας, άμα κάτσουμε να αναλύσουμε τον κάθε αγώνα Europa League Conference, θα ξημερώσουμε. Ναι, ενώ να πούμε ότι ενώ έχουμε πει για τις ελληνικές ομάδες, παίζουν και οι άλλες ομάδες από τους ομίλους. Παίζει δηλαδή Φράιμπουργκ με την Μποτσκατόπολα, παίζει η Μπράιτον με τον Άγιαξ στην Αγγλία και παίζει και η Βιγιαρεάλ με την Μακάμπι Χάιφα. Ναι. Και η Άιντραχτ με ποια παίζει ο Πάοκ. Με την Φιλανδική.
Πώς λέγονταν, ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Άρα ναι, να δούμε και τι θα γίνει, γιατί θα διαμορφωθεί έτσι το... Όμιλος, με όμιλος. Αγώνες. Ναι. Άρα ναι, να φύγουμε από Europa και να πάμε λίγο στα πρωταθλήματα, αλλά να πούμε αυτό πρώτα, ότι έρχομαι ντέρμπι στην Ισπανία. Πολύ μεγάλο. Αν μιλούσαμε για άλλη εποχή, θα ήταν νομίζω αυτό που θα περιμέναν όλοι να δούνε, ενώ όταν ήταν αυτές οι δύο ομάδες... Και ακόμα. Ακόμα τώρα έχει μείνει λίγο το γόητρο νομίζω πιο πολύ. Εντάξει, όταν μιλάμε για Real Barcelona, όταν μιλάμε για El Clásico, νομίζω ότι, πώς να σου πω, δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο αγώνας χάνει το ενδιαφέρον του. Ακόμα και αν δεν παίζει κανένας καλός παίκτης, αν είναι και όλοι άγνωστοι, είναι όλη η εμπειρία. Είναι και ο κόσμος και οι παίκτες και η θέληση. Ξέρεις ότι θα έχεις σκορ, ξέρεις ότι θα έχεις μάχες των ποδοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο. Νομίζω το πιο ξενέρο το El Clásico θα είναι να έρθει 0-0. Γενικά, είναι όταν έρχεται 0-0. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε γκολ. Θέλω να πιστεύω ότι, όπως και κλασικά, κάθε χρόνο υπάρχουν έτσι διάφορες μικροκόντρες μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Θα υπάρχουν σκληρά μαρκαρίσματα. Οι οπαδοί θα είναι πάρα πολύ... φανατισμένη τη μέρα εκείνη, θα θέλει να κερδίσει η ομάδα τους, και να δούμε, γιατί θα παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο και στην βαθμολογία, γιατί έχουμε τώρα την πρώτη τη Real με 25 βαθμούς και τρίτη Μπαρτσελόνα με 24, και ανάμεσά τους είναι η Χιρόνα, πολύ ευχάριστη έκπληξη, η ομάδα της Καταλωνίας, η Χιρόνα, η οποία είναι ισόβαθμη με τη Real, 25 βαθμοί. Αν τώρα πάρει το τρίποντο η Μπαρσελόνα, βρίσκεται 2 βαθμούς πάνω από τη Real. Έχει πολύ ενδιαφέρον η Ισπανία φέτος. Όπως να πούμε ότι η τέταρτη είναι Ατλέτικο με 22. Είναι πολλές ομάδες κοντά. Βέβαια, οι κλασικές, αυτές που το διεκδικούν, σταθερά θα είναι στους 5 πρώτους. Έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι, από άλλα πρωταθλήματα έχουμε Premier League, όπου η Manchester City κέρδισε... Τώρα πάμε πίσω. Ναι, λέμε για αυτούς που έγιναν. Ή να πούμε για αυτούς που έρχονται. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να λέμε αυτούς που έρχονται. Εντάξει, ας πούμε αυτούς που έρχονται. Βέβαια, να πούμε το γενικό κομμάτι για το πώς είναι οι ομάδες, η Tottenham... Παρουσιάζει μια φοβερή εικόνα, έτσι, στην Αγγλία. Βέβαια. Που είναι πρώτη με 23 βαθμούς, 2 βαθμούς πάνω από τη City. Με μικρές διαφορές, αλλά και πάλι. Η οποία τότε να δούμε ποτέ θα καταφέρει να πάρει ένα τίτλο στην Αγγλία. Τώρα με την... δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος με την Αγγλία, έτσι. Δηλαδή μπορεί τότε να μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο να είναι πρώτη και το Μάρτιο να βρεθεί να είναι τέταρτη. Ή μπορεί να καταφέρει να βγει να είναι ντέρμπι μέχρι το τέλος του χρόνου για να καταφέρει κάπως να το πάρει, έτσι. Ναι, να το δούμε, γιατί ενώ έχει Ελληνοαυστραλό προπονητή, έτσι. Και φαίνεται ότι αυτός ο προπονητής έχει δέσει καλά. Έχει φύγει ο Κέιν. Παντού είμαστε. Βέβαια. Έχει φύγει ο Κέιν, που φαίνεται, που πολλοί λέγανε ότι τώρα που έφυγε ο Κέιν δεν μπορούσε να τα πάει καλά με τον Κέιν. Θα τα πάει καλά τώρα χωρίς. Φαίνεται να τα πηγαίνει πιο καλά. Να δούμε. Η Manchester City, αν και όπως λέγαμε πέρσι ήταν μεγαθύριο, ακόμα δεν σε εμπνέει πλέον για τη φετινή χρονιά. Ναι. Από την Αγγλία. Μετά να πούμε ότι κλασικά στην Γαλλία, εντάξει, μέχρι στιγμής η Μονακό είναι πρώτη, να πούμε, με 20 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Νις με 19, αλλά τρίτη είναι η Paris Saint-Germain με 18. Κάτι μου λέει ότι πάλι η Paris θα το πάρει, δεν ξέρω. Εντάξει, κάθε χρόνο... Εκτός από κάποιες χρονιές που καταφέρνει μια άλλη ομάδα να φανεί λίγο. Ενώ να πούμε... Τι να πούμε τώρα. Σάββατο. Έχουμε Barcelona Real, το έχουμε πει, το είπαμε, το αναλύσαμε πριν. Κυριακή τι έχουμε. Για πες μας. Το ντέρμπι του Manchester. Manchester City United. Manchester United, βασικά. Manchester City.
Νομίζω ότι η City, βασικά, εντάξει, νομίζω ότι η City είναι το όνομα του... Παίζουνε Old Trafford, δεν παίζουνε. Παίζουν στο Old Trafford. Δεν το βλέπω. Νομίζω ότι η City θα πάρει το τρίποντο. Ναι. Ωστόσο, είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να... Δηλαδή, πέρσι θα το έλεγε σίγουρα, εντάξει, τελείωσε. Φέτος, να δούμε. Σε αυτή την εκπομπή λες είναι για το να δούμε, εγώ λέω είναι για το έτσι. Ναι, όχι, να το δούμε γιατί πραγματικά, δηλαδή νομίζω ότι και η United ενώ δεν τα πάει καθόλου καλά, είπαμε ότι έχει λίγο μια ψυχολογία... Το βλέπω για διπλό, για διπλό αυτό. Ναι, 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 να το δούμε βέβαια. Και όπως ο ωραίος αγώνας είναι εκεί το West Ham με την Everton. Παίζει στην έδρα της η West Ham, θα είναι μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η Everton δεν τα έχει πάει πολύ καλά φέτος, πέρσι. Φέτος τα πάει μέτρια θα έλεγα. Μέτρια προς άσχημα, έτσι, γιατί είναι 16. Η Everton γενικά είναι μια μέτρια ομάδα, αλλά ναι, και τα 16 στην Αγγλία είναι άσχημα, ειδικά για Everton. Ναι, εντάξει. Να μου το λέει και μια ομάδα, ας πούμε, που έχει ανέβει μόλις από τη Β και παίζει στην Α. Οκ, okay, κάπως να το καταλάβω. Ενώ να πούμε ότι και για Ισπανία την Κυριακή έχουμε Athletic Bilbao με Valencia, που είναι και αυτό ενδιαφέρον παιχνίδι. Πώς θα πάει, η Bilbao έρχεται μία ήττα από την Μπαρτσελόνα, η Valencia έρχεται με μία νίκη από την Κάδιθ. Αυτό. Όπου να πούμε ότι τώρα που είπαμε, πάμε λίγο ένα σχόλιο πολύ μικρό. Μπαρσελόνα Αθλέτικο Μπιλμπάο. Η Μπαρσελόνα την προηγούμενη φορά κατάφερε να, την προηγούμενη αγωνιστική στην Ισπανία κατάφερε να κερδίσει με 1-0 με γκολ στον ντεμπούτο ενός 17χρονου από τις ακαδημίες. Που είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο να το δεις. Ήτανε πάνω σε αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις δει, ένα βίντεο με την οικογένειά του πώς πανηγύρισαν τις κερκίδες που συγκινήθηκαν όταν κατάφερε να το βάλει. Όταν έχεις έναν γιο 17 χρονών κάνει τον ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα και στο πρώτο παιχνίδι βάζει και γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο στην Athletic Bilbao, που θα έλεγα ότι δεν είναι αμεληταία ποσότητα στην Ισπανία, έτσι, η Athletic Bilbao. Δηλαδή, όχι, υπάρχουν... καθόλου, ναι, καθόλου. Και σε έναν τερματοφύλακα ο οποίος ενδεχομένως πλέον να είναι και ο βασικός της εθνικής Ισπανίας, ο Unai Simón, είναι πολύ καλό. Να πούμε, ναι, από Ισπανία έχουμε κάτι άλλο. Από Ισπανία κάτι άλλο έτσι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον, όχι, νομίζω ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο El Clásico. Να πούμε για Γερμανία ότι η Leverkusen πρώτη είναι μια παρόμοια κατάσταση με τη Γαλλία. Leverkusen πρώτη με 22, μετά Stuttgart με 21. Stuttgart να πούμε ανεβασμένη φέτος πάρα πολύ. Και η Leverkusen, εντάξει. Και η Leverkusen, δεν είναι κάτι που το περιμένεις. Και η Bayern είναι τέταρτη, τρίτη βασικά, μαζί με την Dortmund, η οποία είναι τέταρτη με ισοβαθμία 20 βαθμούς. Πολύ ενδιαφέρον και εδώ. Η Bayern δεν ξέρω, φέτος και εκείνη μου φαίνεται, όπως και πέρυσι ήταν λίγο πεσμένη. Έχει έναν εύκολο αγώνα ο οποίος έρχεται τώρα σε αυτό το Σάββατο. Ενώ να πούμε ότι δύσκολο είναι το έργο μου, όχι δύσκολο, της, εντάξει, είναι με και οι δύο ομάδες με βαρύ όνομα, η Eintracht με την Dortmund. Ναι. Όπου πλέον η Eintracht βλέπουμε ότι έχει πέσει, η Dortmund έχει, είναι σταθερά μέτρια προς καλή, άρα να δούμε πώς θα πάει χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται βέβαια η Eintracht, έτσι, αν θέλει να ανεβεί λίγο και να φτάσει τέλος, στην πεντάδα, το θέλει το να κερδίσει. Ναι. Και η Dortmund το θέλει για να πάει πρώτη άμα δεν πάνε καλά οι άλλες ομάδες, έτσι, γιατί τώρα έχουμε, γίνεται μια κόλαση εκεί πέρα στη Γερμανία. Ναι. Ενώ να πάμε Ιταλία και τι πόλεμοι γίνονται εκεί πέρα τώρα, δηλαδή τι εμφύλοι, τι χαμός. Δύο ντέρμπι ίδια μέρα με διαφορά λίγων ωρών. Ίντερ Ρώμα, φοβερό παιχνίδι, και Νάπολι Μίλαν. Δηλαδή τι να πούμε εκεί. Θεωρώ πως... Κοίτα, αν και είναι ντέρμπι, δεν είναι αυτό το ιταλικό το παιχνίδι που παίζουν από την ίδια πόλη και θα είναι... Ναι, εντάξει, δεν είναι, απλά είναι και όλες οι ομάδες. Εντάξει, είναι ναι, οι top ομάδες με της Ιταλίας που παίζουν. Ναι, είναι πολύ καλές. Βέβαια, να δούμε τι θα γίνει στο Ιντερ Ρώμα, γιατί
Η Ίντερ έχει χάσει τα πατήματά της. Η Ρώμα τα έχει βρει. Το λέγαμε την προηγούμενη φορά. Έχει πάρει πολύ καλές μεταγραφές. Κερδίζει. Να δούμε. Το Νάπολι Μίλαν το βλέπω να γέρνει. Διπλό, εγώ πιστεύω. Όχι διπλό. Εγώ πιστεύω ότι λίγο την Νάπολι. Εγώ η Νάπολι άσχο. Πιστεύω ότι στην Ιταλία πλέον δεν το έχει πάρα πολύ. Χάνει, λες. Ναι, να το δούμε λίγο. Ενώ τώρα τι άλλο, χαμός γίνεται εκεί. Αρχικά, πέρα. Αρχικά οι δύο πρώτες που είναι. Οι δύο πρώτες, χαμός. Η φωτιά. Πρώτη Ίντερ με 22, δεύτερη Μίλαν με 21. Θα έχουμε καυτή σεζόν στην Ιταλία. Τρίτη Γιουβέντους με 20. Δηλαδή, τι να πούμε. Και μετά είναι η Νάπολη με 17. Εντάξει, είναι μια καλή τετράδα, τίμια. Βέβαια, οι δύο πρώτες τώρα να παιχτεί Ίντερ Μίλαν το πρωτάθλημα θα είναι. Χαμός, μαγικό εντάξει, θα είναι. Φωτιά. Που να πούμε ότι είναι η τέταρτη Νάπολη με 17, πέμπτη Φιωρεντίνα επίσης με 17 και ακολουθεί η Αταλάντα με 16. Δηλαδή και πέρα από τον πρώτον ομάδων γίνεται πολύ, γίνεται πόλεμος. Και μετά ακολουθεί η Ρώμα με 14 και η Μπολόνια επίσης με 14. Δηλαδή και γίνεται νομίζω σφαγή. Για όλες τις θέσεις και για όλα τα παιχνίδια. Ναι, λίγο πολύ τώρα με άλλο πρωτάθλημα που θέλουμε να σχολιάσουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Ιταλικό είπαμε, γερμανικό επίσης το καλύψαμε, αγγλικό. Αυτά. Αναμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες σήμερα. Αναμένουμε να δούμε πώς θα πάνε οι υπόλοιποι αγώνες. Ναι. Και τα πρωταθλήματα, ενώ γιατί έχουμε πράγματα να αναφέρουμε. Και την επόμενη Πέμπτη, σταθερά θα είμαστε εδώ πέρα. Πάλι 6 ώρα. Να ξαναμιλήσουμε γι' αυτά. Κάτι πήγες να πεις τώρα. Ναι, να πω ότι τώρα το παιχνίδι της Μαρσέιγ με την ΑΕΚ και του Ολυμπιακού με την West Ham αρχίζουν τώρα, σε 40 λεπτά. Ναι, είναι αυτό που είπα πριν, ότι αναφέραμε πρώτα τα αυτά που ήταν στην ώρα νωρίτερα. Ναι, σε λίγη ώρα θα αρχίσει. Εντάξει, σε λίγη ώρα. Σε 40 λεπτά περίπου αρχίζει. 40 λεπτά, σε κάμισα ωράκι. Αναμένουμε. Δούμε. Και ελπίζουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα. Ελπίζουμε τα τρίποντα. Έτσι. Ελπίζουμε. Ωραία μπάλα. Ωραία μπάλα, ωραία γκολ, όπως κάθε φορά το λέμε. Ελπίζουμε και όλες οι ομάδες να πάρουν 3 πόντους, να παραμείνουν. Οι ελληνικές για να μην μπερδευόμαστε. Βέβαια. ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στην κορυφή και να ανέβει θέση και ο Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό είναι το βασικό, το μήνυμα. Αυτά. Να έχετε όλοι ένα υπέροχο βράδυ. Να έχουμε ωραίους αγώνες και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο να έχουμε. Έχουμε και την εθνική εορτή που έχουμε μεθαύριο. Ναι. Αυτά. Κυριάκος Μακριώδης, Λάζος Μεριντήτης. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.